Ένα μεγάλο κομμάτι για την αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι η χνηλάτιση που ακούμε καθημερινά από την πρώτη μέρα που ξέσπασαν κρούσματα στην Κύπρο. Ελάτε να μάθουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από την διαδικασία της χνηλάτισης. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Βαλεντίνος Σιλβέστρος, ο οποίος ηγείται αυτής της διαδικασίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Θέλουμε να μας πείτε για αυτό το πολύ σημαντικό και επίπονο, θα έλεγα, έργο που έχετε αναλάβει. Τι ακριβώς είναι και τι είναι αυτό που κάνετε όταν λέμε η χνηλάτιση. Λοιπόν, η χνηλάτιση είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για να δούμε από πού κόλλησε το κρούσμα τον ιό και να εντοπίσουμε τις τυχόν επαφές που μπορεί να είχε και να τις περιορίσουμε για μη περαιτέρω εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. Τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί μέσω αυτής της διαδικασίας και η διαδικασία ξεκινά αμέσως μόλις λάβουμε το αποτέλεσμα από τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Μόλις μας στείλουν το αποτέλεσμα στη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης, ξεκινάμε τη διαδικασία της χνηλάτισης. Παίρνουμε τηλέφωνο το κρούσμα, το ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα, του λέμε ότι είναι θετικό και του εξηγούμε τις επιλογές του. Αν λοιπόν θα πρέπει να μπει σε κρατική καραντίνα, αν θα μείνει σε κρατικό περιορισμό και ούτω καθεξής. Είστε συνεχώς με ένα τηλέφωνο στο χέρι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με το χρόνο να σας πιέζει κιόλας. Και θέλω να μας πείτε, μιλώντας, επικοινωνώντας με τόσο κόσμο, ποιες είναι οι αντιδράσεις που έχετε? Είχαμε ποικίλες αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στα 770-772 κρούσματα μέχρι στιγμής. Είχαμε άλλες τόσες αντιδράσεις. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια του ιού και το αποτέλεσμά του. Και τόσο το ίδιο το κρούσμα όσο και η επαφή του. Και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι με το που θα κλείσουμε το τηλέφωνο, το κρούσμα θα πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όλες οι οδηγίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες τόσο για το ίδιο το κρούσμα όσο και για τις επαφές του. Συνεργάζονται, δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να δώσουν σε εσάς, ούτως ώστε να συνεχιστεί σωστά αυτό το έργο της χνηλάτισης και να καταλήξετε εκεί που πρέπει, σε όλους, σε όλες τις επαφές. Στην πλειονότητά τους συνεργάζονται, αντιλαμβάνονται το σκοπό της χνηλάτισης και γιατί είναι τόσο σημαντικό για να προστατευτεί η δημόσια υγεία και πόσο μάλλον το περιβάλλον τους, να εξεταστεί και να περιοριστεί και να είναι κατεγεγραμμένο για να μπορούμε να τους παρακολουθούμε. Υπήρχαν πολύ λίγες εξαιρέσεις, τις οποίες έπρεπε να επικαλεστούμε και τον νόμο, μπορώ να πω, αλλά αυτές ήταν λίγες σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων που ενημερώσαμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που φτάνετε σε αδιέξοδο και αν ναι, τι κάνετε? Υπάρχει συνεργασία με διάφορους φορείς οι οποίοι στηρίζουν την εξασφάλιση των μέτρων που λαμβάνονται. Έχουμε την απόλυτη υποστήριξη των υγειονομικών υπηρεσιών, των ιατρικών υπηρεσιών και της διευθύντριάς μας, της κυρίας Κωνσταντίνου, η οποία διευθετεί όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες με όλους τους φορείς και για να εφαρμοστούν τελικά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν. Και τέλος, κύριε Σιλβέστρο, είπαμε και στην αρχή, δύσκολο αυτό που έχετε αναλάβει, επίπονο, χρονοβόρο, και είναι και ιδιαίτεροι χειρισμοί δικοί σας με αυτούς που μιλάτε, επικοινωνείτε, για όλα όσα τους μεταφέρετε. Ναι, οπωσδήποτε. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Μπορεί να είναι λόγω γλώσσας, λόγω διαφορετικής αντίληψης. Οπωσδήποτε, όμως, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο το να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα η χνηλάτιση πάει εξαιρετικά, δεδομένου των δυνατοτήτων που έχει η χώρα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλές χώρες
οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι έχουν συστήματα δημόσιας υγείας πρότυπα στην Ευρώπη. Και αυτό μας το έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.